Καλημέρα κύριε Μανομενίδη. Είδαμε τα στοιχεία για τις επισκέψεις και όσων φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει πολλαπλάσιος αριθμός ανθρώπων και τουριστών και από το εξωτερικό που χρησιμοποιούν τα ακίνητα μέσω Airbnb και έχουμε αυξητικές τάσεις, σε σημείο μάλιστα που να ψάχνονται και σπίτια μέσα στο κέντρο και πολλές φορές να εκδιώκονται και... Αυτό δεν το έχω δει να γίνεται. Δεν το έχετε δει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση, σε αντίθεση κατά την άποψή μου με αυτό που λένε οι ξενοδόχοι, έχει ευνοήσει πάρα πολύ την τουριστική κίνηση και για τους ξενοδόχους. Αυτό γιατί δημιουργεί μια κρίσιμη μάζα επισκεπτών που επισκέπτονται τη χώρα και με αεροπλάνα, οπότε και γίνονται περισσότερες αεροπορικές πτήσεις, αλλά και με άλλα μέσα. Τώρα, είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι της μόδας. Δηλαδή, ακίνητα τα οποία ήταν εγκατελειμμένα, δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα στους ιδιοκτήτες, το ενδιαφέρον μάλλον. Μπορεί να υπήρχε οικονομική δυνατότητα να φτιάξουν τα σπίτια τους, αλλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον κάποιος να επενδύσει σήμερα 10.000 για να ανακαινήσει και να επιπλώσει ένα διαμέρισμα και αυτά τα χρήματα να τα πάρει τα επόμενα 5 χρόνια. Με τη βραχυχρόνια μίσθωση, επειδή τα μισθώματα είναι αρκετά μεγαλύτερα και σε συνδυασμό με την ανεργία, δηλαδή. Πάρα πολύ, επειδή η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι μόνο αξιοποίηση ακινήτου, είναι και εργασία. Υπάρχει αρκετό τμήμα εργασίας μέσα. Εποφελούνται από αυτή τη διαδικασία και μισθώνουν τα ακίνητά τους με βραχυχρόνια μίσθωση. Τώρα, από ένα σπιτάκι γύρω στα 40 με 50 τετραγωνικά στο κέντρο της πόλης, βάζω περιοχή ροτόντα, αντιγονιδών, πλατεία διοικητηρίου, όλα αυτά. Τι κέρδη μπορεί να έχει κάποιος, μιλάμε και για σπίτια που είναι και 40 και 50 χρονών πολυκατοικίες, από ένα τέτοιο ακίνητο, αν το αξιοποιήσει για το Airbnb. Ναι. Θα πω. Ο τζίρος που θα μπορούσε να κάνει, προσοχή, δεν έχει σχέση με τα κέρδη. Ο τζίρος λοιπόν που θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο διαμέρισμα μπορεί να είναι γύρω στα 700 με 1.200 ευρώ ανάλογα με την τοποθεσία. Τώρα, το μήνα. Τα κέρδη εξαρτώνται από το αν θα κάνει ο ίδιος την διαχείριση. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, είναι δύσκολο ένας ιδιώτης μόνος του να διαχειρίζεται ένα σπίτι. Να πηγαίνει, να πλένει, να. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να ανταποκρίνεσαι ανά πάσα στιγμή όταν γίνεται κράτηση, να μπορείς να επικοινωνείς με διάφορες γλώσσες. Είναι δηλαδή σαν να έχεις ένα ξενοδοχείο ενός δωματίου. Θα έχεις προσωπικό. Συνήθως τη δουλειά αυτή. Όχι, για να σου μένει και το κέρδος. Δεν είναι. Για να σου μένουν τα χρήματα. Διαφορετικά, αν πληρώνεις 50 ευρώ την ημέρα για να καθαρίζει κάποιος, ή 40 ή 30. Η καθαριότητα τη μετράνε επιπλέον. Η ουσία είναι ότι αν το αναθέσεις σε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων παίρνει από 15 μέχρι 20% για το κόστος αυτής της διαχείρισης και μπορεί να γίνει και πολύ καλύτερη δουλειά. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει στο όριο η απόδοση. Επίσης, υπάρχει το κόστος της διαφήμισης, δηλαδή οι πλατφόρμες δεν το κάνουν τζάμπα, προφανώς πληρώνονται. Και ο φόρος πλέον. Ναι, έχουν ένα 10 με 20% που πληρώνει ο ιδιοκτήτης για να προσέλθει ο πελάτης. Και μετά το πρόβλημα είναι ότι όταν είσαι φυσικό πρόσωπο, ενώ εισπράττεις 1.200 ευρώ, για παράδειγμα, από ένα διαμέρισμα διάρη, φορολογείσαι για 1.200 ευρώ, αλλά τα 600 ευρώ που σου στήχησε όλο αυτό δεν εκπίπτουνε. Δηλαδή, εσύ έχεις 600 ευρώ κέρδος και φορολογείσαι για 1.200. Έτσι πως το υπολογίζω εγώ, είναι μία ή άλλη τελικά από το αν το νίκιαζες σε κάποιες περιπτώσεις. Να σας πω, όταν το κάνει ιδιώτης, είναι μία ή άλλη. Μία ή άλλη. Ναι, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα. Ωστόσο, πολλοί δεν το γνωρίζουν, επιλέγουν αυτή την οδό και φτάσαμε σε ένα σημείο να μην βρίσκει σπίτι για νοικίαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδικά μικρό, εκεί γύρω στα 40-50 τετραγωνικά, δεν βρίσκει εύκολα μέσα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το κέντρο πλέον έχει ξαναγίνει δύσκολο. Κάποια από τα σπίτια που γίνανε βραχυχρόνιας μίσθωσης γυρίσανε σε μακροχρόνια μίσθωση, δηλαδή τροφοδοτήθηκε το κέντρο από καλά σπίτια, αλλά αυτό πίεσε τους καταναλωτές να κινηθούν λίγο πιο έξω από το κέντρο που υπήρχαν άδεια σπίτια. Δηλαδή ευνοήθηκαν και τα σπίτια στη Σταυρούπολη, στην Παναστασίου, στη ανατολικότερα ή δυτικότερα. Τούμπα που θεωρούνταν πιο... Η Τούμπα ήταν πάντα γεμάτη, νομίζω, δεν είχε ποτέ θέμα. Πιο έξω, δηλαδή είτε ανατολικά πηγαίνοντας Θέρμη, πηγαίνοντας Μηχανιώνα, Περαία, Πανωμή. Τα προάστια ακόμη δεν έχουν ανταποκριθεί, δηλαδή... Ενώ το κέντρο είδαμε να ανακάμπτει από τις τιμές καταρχήν των μισθωμάτων και τώρα τελευταία και στις τιμές στις αγοραπολισίες γίνεται πολύ μεγάλη στροφή, τα προάστια ακόμη δεν τα έχουμε δει να ανακάμπτουν. Πάντως, μετά από αυτή τη διαδικασία,
Ο κόσμος θα μεταφερθεί στα προάστια και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Τώρα έχουμε ένα παράδειγμα μιας περιοχής, είναι ο νομός Ροδόπους, όπου έχουμε υπερπληθώρα και μεγάλη προσφορά σπιτιών. Προφανώς, δεν ξέρω, η κυρία Κυριακούς είναι πρόεδρος συλλόγου ιδιοκτητών ακινήτων Ροδόπης. Δεν έχει Airbnb εκεί, είναι ένας λόγος αυτός. Καλημέρα. Ναι, ένας λόγος είναι ότι δεν έχουμε αυτήν, λόγω μη τουριστικής περιοχής. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα, δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες σπίτια στην πλατφόρμα διαμοιρασμού της οικονομίας, στην Airbnb ή σε κάποιες άλλες αντίστοιχες, με αποτέλεσμα να έχουμε πληθώρα κατοικιών ανήκια στα σπίτια, δηλαδή πάρα πολλά. Γιατί κυρίως τα σπίτια μας, ως αποκλειστικά θα έλεγα, διατίθενται σε φοιτητές. Μόνον. Είναι η μόνη πηγή ενοικιάσεως κατοικιών εδώ στην Κομωτινή, κατά κόρον δηλαδή. Τώρα, τι έχει γίνει με τους φοιτητές. Φοιτητές κάποια έτη λιγοστεύουν, δηλαδή έχουμε λιγότερες εισαγωγές, ο αριθμός τους είναι μικρότερος και κάποιες, και κυρίως το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται λόγω των ευέλικτων μεταγραφών. Έχουν δηλαδή γίνει πάρα πολύ εύκολες πλέον οι μεταγραφές, έχουν προσθεθεί τα κοινωνικά κριτήρια όλο και κατεβαίνουν. Ήδη φέτος οι εξαγγελίες είναι για τα 7.500 ευρώ πλέον το οικογενειακό εισόδημα. Να προσθέσουμε και τις περιπτώσεις υγείας και αδελφών κλπ. Που σπουδάζουν. Έχουν γίνει λοιπόν πολύ εύκολες οι μεταγραφές, πιο πολλές, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην έρχονται πλέον στην Κομωτινή όταν περνούν στην Κομωτινή. Για πόσα διάθετα κινητά μιλάμε? Σχεδόν ένα στα δύο είναι αδιάθετο πλέον. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε στην πόλη τουλάχιστον 300-350 σπίτια αδιάθετα αυτή τη στιγμή. Τα οποία δεν αναμένεται να γεμίσουν και δεν περιμένουμε κάτι δηλαδή για να έχουμε. Δεν θα αυξηθεί ο πληθυσμός, δεν είναι να πείτε ότι είναι μια περαστική. Δεν περιμένουμε κάτι, αυτό ακριβώς. Δεν περιμένετε κάποιο γεγονός. Δεν περιμένουμε ένα κόσμο σπίτι, δηλαδή ένα διάρρη. Σε καλή κατάσταση, δεκαετίας. Δεν ξέρω, φυσικό αέριο έχει η Κομωτινή? Όχι, δεν έχουμε φυσικό αέριο και τα σπίτια μας όλα, επειδή είναι προσαρμοσμένα, έχουν χτιστεί με άδειες μέχρι το 2006, που ήταν την εποχή δηλαδή της μεγάλης ανοικοδόμησης. Έχουμε σπίτια, δηλαδή καλά σπίτια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φοιτητών. Δηλαδή είναι γκαρσονιερούλες, μικρές, διάρκεια. Πόσο είναι το ενίκιο μια γκαρσονιέρας ενός διαριού? Κοιτάξτε, φέτος έχουμε τις ίδιες τιμές εδώ και 3-4 χρόνια. Έχουμε τιμές δηλαδή μέχρι 250 ευρώ, 200 με 250 και κάποια πολύ καλά σπίτια θα έλεγα. Δηλαδή με αρκετές παροχές, επιπλωμένα. Μιλάμε ότι το 90% των σπιτιών είναι επιπλωμένα, με καλά έπιπλα. Έχουμε παροχή ίντερνετ, έχουμε πλυντήρια μέσα, έχουμε κουζίνες. Δηλαδή μπαίνει ο φοιτητής και δεν έχει να αγοράσει τίποτα. Οι τιμές στις πωλήσεις, κυρία Κυριακούση, δηλαδή αν έχουν, ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι και πεσμένες και τιμές αγοράς. Οι τιμές μας, σας είπα, είναι μέχρι 250 και κάποια πολύ καλά σπίτια να φτάσουν στα 280-290 ευρώ. Όχι, για πώληση λέω. Για πωλήσεις, οι πωλήσεις των παλιών σπιτιών έχουν πέσει στο 900. Επενδύσεις βλέπω. Να μην πω και πιο κάτω, τα πιο παλιά σπίτια στο 500, το τετραγωνικό. 500 το τετραγωνικό. Ναι, τα παλιά, ναι, δεν το συζητούμε, εκεί είναι η τιμή. Και τα λίγο σε καλή κατάσταση, ίσαμε που θα αγγίζουν τα 900 με 1000 ευρώ. Κυρία Κυριακούση, σας ευχαριστούμε πολύ. Τους χαιρετισμούς μας όλο τον Ομοροδόπης. Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ και να συμπληρώσω απλώς ότι όλα αυτά τα υφίστανται οι ιδιοκτήτες στην εποχή που έχουν να πληρώσουν τον εφιαλτικό έμφυα και το φόρο εισοδήματος που τρέχει βέβαια. Ακριβώς. Δυστυχώς. Δεν ξέρω αν είναι μια καλή επένδυση από κάποιον να πάρει. Γιατί δεν έχουμε και τους προορισμούς που είχαμε στο παρελθόν για τις παραμεθόριες περιοχές. Υπάρχουν. Στις παραμεθόριες υπάρχουν. Στις Ιωνή παραμεθόριες δεν υπάρχουν. Στις Ιωνή δεν υπάρχουν. Άρα δεν μπορεί να πει ένας ξένος επενδυτής αρθεί να πάρει το σπίτι στη Ροδόπη. Ευρωπαίοι μπορούν. Ναι, δεν μπορεί το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να κινητοποιηθεί η τουριστική αγορά. Γιατί είναι όμορφη πόλη η Κομωτινή. Πολύ και έχει κοντινές παραλίες και είναι και δίπλα και η Ξάνθη, είναι και η Μαρόνια, είναι η. Ο νομός Εύρου, δηλαδή μπορεί να δημιουργηθεί και μια πρόκληση. Και οι σχολές είναι καλές στην Και πολύ καλές σχολές, βέβαια. Και πάρα πολύ καλό πανεπιστήμιο και μπήκε και μπροστά στην κατάταξη, την παγκόσμια. Τώρα, σε σχέση με εμάς, για να κλείσουμε, πού πάμε και από άποψη αγοραπολισιών. Αν δηλαδή ανέβηκαν οι τιμές, αν σύμπησαν. Στο κέντρο έχουν ανέβει. Αρχίζουμε και ανακάμπτει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, σε βαθμό που εντυπωσιάζουμε κάθε φορά που ακούω ότι κλείνει ένα διαμέρισμα.
Είχαμε καιρό να το ζήσουμε αυτό. Δηλαδή το κέντρο είναι πλέον πάρα πολύ ζεστή αγορά εξαιτίας και του Airbnb. Βλέπουμε όμως και οικογενειακά σπίτια να αρχίζουν να πουλιούνται. Και έχει αρχίσει ήδη και το κομμάτι της αγοράς ανακατασκευής. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα νεόδμητα. Ναι. Γιατί τα νεόδμητα διατηρούν πάρα πολύ ψηλό φόρο μεταβίβασης. Δηλαδή από το 3% που είναι η μεταβίβαση στα μεταχειρισμένα, στο νεόδμητο είναι 24% ή 21% διαφορά σε ένα πολύ ακριβό προϊόν, το σπίτι, ακριβώς, την κατοικία. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και μεγάλο ανταγωνισμό και στις κατασκευές. Δηλαδή είναι λόγος για να μην ξεκινήσουν οι κατασκευές. Προτιμάς να πάρεις περισσότερα τετραγωνικά σε ένα λιγότερο παλιό σπίτι. Δεν συμφέρει ακόμη να κατασκευαστεί κάτι καινούριο. Γιατί οι τιμές είναι μέχρι 1.200, δεν έχουν ξεφύγει. Αυτά τα μπουτίκ ξενοδοχεία αναζητά ο κόσμος ακίνητα. Ναι. Είπατε προηγουμένως για το ότι έχουν αυξηθεί οι Ισραηλινοί τουρίστες. Υπάρχουν τρεις ομάδες Ισραηλινών συμφερόντων που επενδύουν σε μικρά παλιά κτίρια στη Θεσσαλονίκη και θα δείτε φέτος δηλαδή θα βγουν στην αγορά τουλάχιστον 4. Ναι, σε τι τιμές? Κέντρο. Όχι, τα παίρνουν, τα ανακατασκευάζουν ριζική ανακαίνιση και φτιάχνουν πάρα πολύ όμορφα μπουτίκ χοτέλ, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Που δεν τα εκμεταλλεύονται ξένοι, δηλαδή Ισραηλινοί ή τα πουλάνε. Έχουμε δύο κατηγορίες. Οι περισσότεροι τα παίρνουν, τα φτιάχνουν και τα δίνουν πουλάνε σε εταιρείες διαχείρισης. Έξυπνη μπίζνα αυτή η Μανομενίδη. Γιατί έχουν φτάσει στο μεγαλύτερο σημείο οι τιμές στο Ισραήλ. Οπότε πάρα πολλοί κάνουν από επένδυση και έρχονται εδώ που είναι πολύ φθηνά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία αυτή που μας δώσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα στο δεύτερο της εκπομπής και μετά.